μπαίνει σε λειτουργία το μέγα εμβολιαστικό κέντρο της Ρόδου. Μέσα σε χρόνο πραγματικά ρεκόρ. Δείγμα και απόδειξη ταυτόχρονα ότι είμαστε πολίτες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Εκτός από περιφερειάρχης, είμαι και πολίτης. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος να λέω ότι ζω στην Ελλάδα, η οποία σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία προηγμένη χώρα. Γιατί έχει αντανακλαστικά, γιατί έχει σχέδιο, γιατί το εφαρμόζει με επιμονή, με αφοσίωση και γιατί επιτέλους δείχνει ότι η μιζέρια στην οποία κάποιοι θέλανε να ζούμε δεν είναι παρά κάτι, ένα εμπόδιο το οποίο βρίσκεται στα μυαλά ανθρώπων. Χαίρομαι να είμαι ένα μικρό γρανάζι ή κομμάτι μιας μεγάλης μηχανής στην οποία συμμετέχουν όλοι και η οποία είναι αποτελεσματική. Τη Δευτέρα το πρωί, 8 η ώρα, ερχόμαστε εδώ για να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία, στην αβεβαιότητα και στην ακινησία. Ερχόμαστε εδώ για να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και οφείλουμε όλοι να ξυπνάμε κάθε πρωί με την μεγαλύτερη δυνατή δύναμη και αισιοδοξία και να δίνουμε αυτή τη μάχη μέρα-μέρα, βήμα-βήμα. Θα επιστρέψουμε στη ζωή μας και θα κερδίσουμε ξανά την ελευθερία μας. Ήδη τα νησιά μας είναι σε ποσοστό εμβολιασμού πάνω από τον μέσο όρο της χώρας. Ήδη το γαλάζια ελευθερία μας σε μία μόλις εβδομάδα, όπως είπε ο κύριος Γενικός, έχει αποδώσει και θα είμαστε στις επάλξεις 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι όχι μόνο ο πληθυσμός μας, όχι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα νησιά την καλοκαιρινή περίοδο για λόγους επαγγελματικούς, αλλά και οι επισκέπτες μας θα είναι στο ασφαλέστερο μέρος που θα μπορέσουν είτε να εργαστούν είτε να κάνουν τις διακοπές τους. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την κρατική μηχανή. Είναι πολύ δύσκολο εδώ να ξεχωρίζεις. Είναι ο ελληνικός στρατός, είναι το Υπουργείο Υγείας, είναι η πολιτική προστασία, η οποία νομίζω ότι η ταχύτητα και οι ρυθμοί, είδατε εδώ ίσως τον πριν μερικές μέρες, ήταν ένα γήπεδο μπάσκετ. Σήμερα τώρα που θα μπείτε μέσα, θα δείτε μέσα σε πόσο διάστημα έχει γίνει ένα φιλόξενο, υπερσύγχρονο κέντρο εμβολιασμού. Καλή δύναμη σε όλους. Να πούμε στους συμπολίτες μας, με τη μεγαλύτερη δύναμη της φωνής μας, ελάτε να εμβολιαστείτε. Ελάτε να πάρετε πίσω τη ζωή σας. Μην περιμένετε αυτό να γίνει χωρίς να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτό τον αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.